Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου θα αρχίσει την Παρασκευή τριήμερη περιοδία στη Δυτική Μακεδονία. Ο Πρωθυπουργός θα φτάσει στην Κοζάνη αεροπορικό στο μεσημέρι της Παρασκευής και το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Το Σάββατο στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του Περιφερειακού Συνεδρίου της Δυτικής Μακεδονίας που θα γίνει στην Κοζάνη. Το απόγευμα του Σαββάτου ο κ. Παπανδρέου θα πάει οδικό στο Αμίντεο, όπου θα επισκεφτεί τη νέα μονάδα του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αμίντεο Φιλότα της ΔΕΗ. Ο Πρωθυπουργός θα πάει κατόπι στη Φλόρινα, όπου θα διανυκτερεύσει. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο Πρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Τόντορ Ζίφκοφ, θα έχουν συνάντηση εργασίας στις 22 και 23 Απριλίου. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σωτήρης Κωστόπουλος, η συνάντηση θα γίνει αρχικά στην Αλεξανδρούπολη και θα συνεχιστεί στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η καταβολή των πρώτων συντάξεων στους αγρότες που εντάσσονται στο θεσμό της πρόωρης συνταξιοδότησης σύμφωνα με ανακοίνωση της Αγροτικής Τράπεζας. Αυτό το κοινωνικό, διαφορετικό και αναπτυξιακό μέτρο που εφαρμόζεται με βάση τον κανονισμό της ΕΟΚ που τον καθιερώνει πρώτη η χώρα μας, θα οδηγήσει στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και στη μεγέθυνση των εκμεταλλεύσεων, στην ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και στον εξυγχρονισμό της γεωργίας, επισημαίνεστε στην ανακοίνωση της Αγροτικής Τράπεζας. Παράλληλα, εξασφαλίζεται στους συνταξιοδοτούμενους αγρότες σταθερό εισόδημα 1.000 δραχμών την ημέρα. Δεν υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας του εκλογικού νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Σώματος Γιάννης Αλευράς. Συνεπώς συνέχισε, είναι δύσκολο να γίνει αναπομπή του νόμου στη Βουλή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κ. Αλευράς παρατήρησε ωστόσο ότι και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει καιρός να ψηφιστεί και πάλι ο νόμος. Ο εισαγγελέας εφετών Δημήτρης Δωρής πρότεινε σήμερα να αποφυλακιστεί ο Γενικός Διευθυντής των Ελληνικών Ταχυδρομείων Παναγιώτης Βουρνάς, που έχει προφυλακιστεί κατηγορούμενος για απιστία σε βαθμό κακουργήματος. Στο σκεπτικό του εισαγγελέα εφετών αναφέρεται ότι τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάκριση αποδυναμώνουν την κατηγορία της απιστίας που έχει απαγγελθεί στον κύριο Βουρνά. Ο κύριος Δωρής άσκησε παράλληλα ποινική δίωξη για πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος κατά του υπαλλήλου των Ελιτά Σταύρου Κάργα, που ως τώρα αντιμετώπιζε την κατηγορία της ψευδούς βεβαίωσης. Η νέα κατηγορία αφορά την πλαστογραφία εγγράφου που έχει άμεση σχέση με την κατηγορία της απιστίας που έχει απαγγελθεί κατά του Γενικού Διευθυντή των Ελιτά Παναγιώτη Βουρνά. Καταθέτει αύριο το πρωί συμπληρωματικά στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο Κοσκοτά ο Γιάννης Ματζουράνης. Ο Ματζουράνης είναι ο πρώτος από τους 11 μάρτυρες που θα κληθούν για εξέταση ή επανεξέταση από την Επιτροπή. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετέχουν στην Επιτροπή πρότειναν να κληθούν και άλλοι μάρτυρες. Η Επιτροπή αποφάσισε να μην απορρίψει κανέναν από τους προτινόμενους μάρτυρες και εξουσιοδότησε τον πρόεδρό της Δημήτρη Παγορόπουλο να κρίνει ποιος πρέπει να κληθεί ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης. Προφυλακίστηκε σήμερα μετά το τέλος της απολογίας του στον εφέτη ανακριτή Γεώργιο Σκαρλάτο ο επιχειρηματίας Γιώργος Λούβαρης. Ο κύριος Λούβαρης κατηγορείται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος σε βαθμό κακουργήματος. Αίτηση για συντηρητική κατάσχεση εις βάρος της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας Πανσεραϊκός και των εκπροσώπων της για ποσό 225 εκατομμυρίων δραχμών κατατέθηκε στο δικαστήριο με εντολή του προσωρινού επιτρόπου της Τράπεζας Κρήτης Ιωάννη Καμάρα. Η αίτηση θα συζητηθεί στις 18 Απριλίου. Ψηφίζουν αύριο οι φοιτητές και οι σπουδαστές όλης της χώρας για να αναδείξουν τα διοικητικά συμβούλια των σχολών. Στις εκλογές δεν παίρνει μέρος η φοιτητική παράταξη Ανανεωτική Δημοκρατική Κίνηση που πρόσκειται στη Διανά και έχει ζητήσει να αναβληθούν οι εκλογές ένα εξάμηνο. Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕ καλεί όλους τους φοιτητές να προσέλθουν στις κάλπες. Επίσης η ΠΑΣΠ και ο Δημοκρατικός Αγώνας με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους σπουδαστές, τον ΑΗ και τον ΤΕΙ να πάρουν μέρος στις εκλογές. Τέλος, με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννη Χαραλαμπόπουλου θα διευκολυνθούν οι στρατευμένοι φοιτητές και σπουδαστές για να πάρουν μέρος στις εκλογές. Αύριο θα επιστρέψει από το Λονδίνο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που βρίσκεται εκεί από χτες το βράδυ. Οι σχέσεις των κομμουνιστικών κομμάτων της Ελλάδας και της Κίνας μπήκαν σε νέο στάδιο τα δύο τελευταία χρόνια μετά την εξομάλυνσή τους. Αυτό δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, Ζάο Ζι Ζιάνγκ, στη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Χαρίλαο Φλωράκη, που επισκέπτεται επίσημα την Κίνα.
Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου, Λεωνίδας Κύρκος, θα κάνει την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή περιοδία στη Λαμία, στη Λιβαδιά και στην Ιταία. Ο Μανώλης Γλέζος είχε θέσει και άλλες φορές το θέμα της παραίτησής του από την Προεδρία της ΕΔΑ για λόγους αρχών. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι είναι βέβαιο πως ούτε τώρα η Διοικούσα Επιτροπή θα αποδεχθεί αυτή την παραίτηση. Τρεις σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν σήμερα 160 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας και είχαν επίκεντρο την περιοχή της Πάτρας. Η πρώτη σημειώθηκε στη 1 και 6 πρώτα λεπτά μετά το μεσημέρι και ήταν 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η δεύτερη σημειώθηκε στις 5 παρα 10 το απόγευμα και ήταν 4,4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και η τρίτη 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 24 πρώτα λεπτά το βράδυ. Από τις δομήσεις προκλήθηκαν ρογμές σε 7 σπίτια στις κοινότητες Λεόντιο και Δεμέστιχα Αχαΐας. 80.000 δραχμές εφάπαξ θα χορηγηθεί στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών για τις εκλογές. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης Άκης Στοχαντζόπουλος. Ο κύριος Στοχαντζόπουλος κήρυξε σήμερα την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα μεταφερθούν σύντομα στο νέο κτίριο της Οδού Μεσογείων. Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής ανακοίνωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν στο δημόσιο με βάση τον νόμο 1735 του 87 πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στους χώρους του Δημοτικού Γυμναστηρίου Χαλανδρίου στη Λεωφόρο Πεντέλης αριθμός 150 από τις 7.30 το πρωί ως τις 2.30 μετά το μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι η προθεσμία λήγει στις 26 του μήνα. Στάση εργασίας από τις 9 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι θα κάνουν αύριο οι εργαζόμενοι στα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων, τα γνωστά ΚΤΕΟ. Να περάσουμε τώρα στις εξωτερικές ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Κορμπατσόφ, έκανε σήμερα έκκληση για ηρεμία στη Σοβιετική Δημοκρατία της Γεωργίας. Ζήτησε επίσης να σταματήσουν οι διαδηλώσεις που ως τώρα κόστησαν τη ζωή σε 19 άτομα. Ο ηγέτης του Κρεμλίνου απέρριψε τα αιτήματα των Γεωργιανών εθνικιστών και τους κατηγόρησε ότι με τη στάση τους προκαλούν ζημιά στις προσπάθειές του για μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Οι αντάρτες Μουζαχεντίν εξαπέλυσαν ρουκέτες εναντίον της πόλης Τζαλαλαμπάντ στο ανατολικό Αφγανιστάν. Οι κυβερνητικές δυνάμεις που υπερασπίζουν την πόλη απάντησαν με πυρά πυροβολικού και όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, οι αντάρτες υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν. Αφγανοί αντάρτες που έχουν τις βάσεις τους στο Ιράν ανακοίνωσαν πως σχεδιάζουν να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον της Καμπούλ, πρωτεύουσας του Αφγανιστάν. Το καθεστώς του Προέδρου Ναντζιμπουλά οργάνωσε 5 αμυντικές γραμμές γύρω από την Καμπούλ και τις ενίσχυσε με τις πιο επίλεκτες μονάδες της ώστε να αποκουστεί κάθε επίθεση των ανταρτών. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικολάε Τσαουσέσκου ανακοίνωσε πως η χώρα του εξόφλησε όλα τα χρέη της στο εξωτερικό. Το 1981 τα χρέη της Ρουμανίας στο εξωτερικό ήταν 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο κύριος Τσαουσέσκου διέταξε τότε να σταματήσουν όλες οι εισαγωγές από τη Δύση και αύξησε την εξαγωγή ρουμανικών προϊόντων, κυρίως τροφίμων, με σκοπό να εισαχθεί πολύτιμο συνάλλαγμα. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων στη Ρουμανία. Ο εμφύλιος πόλεμος στο Λίβανο μπαίνει αύριο στο 15ο χρόνο του και όπως μετέδωσαν τα ξένα δισεογραφικά πρακτορία, σήμερα έγιναν οι χειρότερες ίσως συγκρούσεις ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους. Εκφράζονται φόβοι ότι επίκειται η τελική αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όπως λένε, Λιβανέζοι, ποτέ άλλοτε χριστιανοί και μουσουλμάνοι, δεν βρίσκονταν τόσο μακριά από τη διευθέτηση των διαφορών τους και ποτέ άλλοτε οι απώλειες δεν ήταν τόσο μεγάλες. Οι χριστιανικές δυνάμεις υπό τον πρωθυπουργό στρατηγό Μισελ Άουν μάχονται να διώξουν από το Λίβανο τους Σύριους που σε αυτή τη φάση των συγκρούσεων υποστηρίζουν τους μουσουλμάνους. Οι Σύριοι και οι μουσουλμάνοι αρνήθηκαν κάθε βοήθεια από το εξωτερικό και ιδιαίτερα από τη Γαλλία που έστειλε πλοίο με φάρμακα για ανθρωπιστικούς λόγους. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Χόσνη Μουμπάρακ πήγε στην Ιορδανία για συνομιλίες με τον βασιλιά Χουσέιν. Κύριο θέμα τους θα είναι η πρόταση του Ισραήλ να διεξαχθούν εκλογές στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας. Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουγγαρίας απομάκρυνε τον υπεύθυνο για την ιδεολογία Γιάννος Ντέρες καθώς και τον Γιάννος Λούκατς από τα ηγετικά στελέχη του κόμματος. Πρόκειται για πολύ σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία του πολιτικού γραφείου. Η Νότια Αφρική υποχώρησε στην απέτησή της να ανακρίνει αντάρτες της φιλομαρξιστικής οργάνωσης ΣΟΑΠΟ που εγκαταλείπουν το έδαφος της Ναμίμπιας.
Πριν από λίγο, τέσσερις αντάρτες παρουσιάστηκαν στους άντρες της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ και παρέδωσαν τα όπλα τους. Το γεγονός χαρακτηρίστηκε ως ένδειξη ότι ορισμένοι από τους αντάρτες είναι έτοιμοι να αποδεχθούν αυξημένο ρόλο της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ για να τερματιστεί η κρίση στην Δυτική Αφρική, όπως επίσης ονομάζουν την Ναμίμπια. Καλησπέρα σας. Αρή συννεφιά θα έχουμε αρχικά σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Αρή συννεφιά από το μεσημέρι και μετά όμως στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα θα πυκνώσει και θα υπάρχουν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Όσο και θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Σήμερα λοιπόν σε όλη τη χώρα θα έχουμε αρχικά αρή συννεφιά που από το μεσημέρι και μετά, όπως έλεγα, στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια θα πυκνώσει, θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Νότιο-ανατολική ασθενή μέχρι μέτρη στη Δυτική και Νότια Ελλάδα και βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια περιοδικά από 8 μέχρι 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα περιοδικά και το Ιόνιο από 11 μέχρι 22 και στα νησιά του Αιγαίου από 14 μέχρι 23 βαθμούς. Η περιοχή της Καλαμάτας θα έχει ρέει συννεφιά που προς το βράδυ θα πυκνώσει, υπάρχει εδώ πιθανότητα βροχής το βράδυ. Η άνεμη θα είναι ασθενή, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 14 μέχρι 22 βαθμούς. Η περιοχή της Αττικής θα έχει συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η άνεμη θα είναι βόρειο-ανατολική ασθενή μέχρι μέτρη, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 12 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Η περιοχή της Θεσσαλονίκης θα έχει συννεφιά που θα πυκνώσει και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει και εδώ προς το βράδυ όμως. Η άνεμη θα είναι ασθενής, όσο και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 9 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.